αποδείχθηκε η διαδρομή με την αγαπημένη του μηχανή για τον 20χρονο Σοκράτη. Το τραγικό θανατηφόρο τροχαίου σημειώθηκε χθες σε περιοχή των Μαλλίων. Ο 20χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα την εκτροπή της και τον σοβαρό τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο Σοκράτη, ο οποίος είχε υποκύψει στα σοβαρά τραύματά του. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνό στα Μάλια, όπου ο 20χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο. Συγγενείς και φίλοι είπαν το στερνό αντίο στον αγαπημένο του Σοκράτη. Η νεκρόσιμος ακολουθία εψάλλει στον ιερό ναό κοίμησης της Θεοτόκου στα Μάλια. Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς του που δεν ήταν έτοιμοι να αποχαιρετήσουν στα 20 του χρόνια το άτυχο παλικάρι. Ο 20χρονος νεαρός έφυγε από τη ζωή πριν προλάβει να εκπληρώσει τα όνειρά του. Συντετριμένοι οι φίλοι του με αναρτήσεις σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκαν κοινές τους αναμνήσεις, αναφέρθηκαν στην ομάδα που τόσο αγάπησε και με σπαρακτικά μηνύματα είπαν το τελευταίο αντίο αναφέροντας χαρακτηριστικά. «Θα σ' αγαπάμε πάντα και πάντα θα ξέρουμε ότι θα μας προσέχεις από εκεί ψηλά». Η εικόνα στον τόπο του δυστυχήματος συγκλονίζει. Λίγα λευκά λουλούδια και συγκινητικά μηνύματα των φίλων του. Ακόμη και τώρα κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Σοκράτης δεν θα επιστρέψει. Η διαδρομή με τη μηχανή του έμελε να είναι και η τελευταία της ζωής του.